Αγίου Ιωάννη του Συναίτη, Λόγος 27 Περί ησυχίας Μέρος πρώτον Δια την Ιράν ησυχίαν, την σωματικήν και την ψυχικήν Εμείς είμεθα σαν δούλοι που μας αγόρασαν τα ανώσια πάθη και μας υπέταξαν. Γι' αυτό το λόγο γνωρίζουμε κάπως τους δόλους και τα τεχνάσματα και τα προστάγματα και τις πανουργίες των πονηρών πνευμάτων που κυριάρχησαν στην άθλια ψυχή μας. Υπάρχουν όμως άλλοι που γνώρισαν τα τεχνάσματα των πονηρών πνευμάτων από τη φωτιστική ενέργεια του Αγίου Πνεύματος και από την ελευθερία που έχουν απέναντί τους. Διαφορετικό πράγμα είναι να φαντάζεται κάποιος που υποφέρει από ασθένεια από τη δική του κατάσταση, την ευχάριστη κατάσταση της υγείας και είναι διαφορετικό να αντιλαμβάνεται και να συμπεραίνει κάποιος που χαίρει άκρας υγείας. Από τη δική του κατάσταση, τη δυσάρεστη, την κατάσταση της ασθενίας εμείς σαν ασθενείς που είμαστε, φοβόμαστε να φιλοσοφήσουμε στον παρόντα λόγο για το λιμάνι της ησυχία, διότι γνωρίζουμε κάποιον κίνα, προφανώς δαίμονα, που παρευρίσκεται πάντοτε στην τράπεζα του καλού κοινοβίου και προσπαθεί να αρπάξει ένα τεμάχιο άρτου, μια ψυχή δηλαδή, και κρατώντας τη στο στόμα του να τρέξει έπειτα στην έρημο για να τη φάει με την ησυχία του. Για να μην δώσουμε λοιπόν με το λόγο μας τόπο σε αυτόν τον Κίνα και αφορμή σε όσους ζητούν αφορμή, θεωρήσαμε ότι δεν είναι επιτρεπτό να ανοίξουμε τώρα συζήτηση περί ειρήνης με τους γενναίους στρατιώτες του βασιλέως που μάχονται στον πόλεμο. Τούτο μόνο λέγομαι ότι οι στέφανοι της ειρήνης και της γαλήνης έχουν πλεχτεί για όσους πολεμούν με ανδρεία. Ας πούμε όμως ο λίγα αν νομίζετε περί ησυχίας, ως εν τύπο για να μην λυπήσουμε μερικούς που δεν ήθελαν να αφήσουμε ανάμεσα στους άλλους λόγους ανεξέταστο τούτο το θέμα. Δεύτερον, η ησυχία του σώματος σημαίνει επιστήμη και ευπρεπισμένη κατάσταση των ηθών και των αισθήσεων ησυχία της ψυχής σημαίνει επιστήμη των λογισμών και ασύλλητος έννοια. Φίλος και βοηθός της ησυχία είναι ένας ανδρείος και αυστηρός λογισμός που ίσταται άγρυπνο στη θύρα της καρδιάς και φωνεύει ή αποδιώκει τους πονηρούς λογισμούς που πλησιάζουν. Όποιος ζει την ησυχαστική ζωή εν καρδίας αντιλαμβάνεται αυτό που είπα. Όποιος όμως είναι νύπιος και αρχάριος, ούτε το γεύθηκε, ούτε το γνώρισε αυτό. Ο γνωστικός ησυχαστής δεν έχει ανάγκη από λόγους διδασκαλικούς, διότι αυτούς τους αντιλαμβάνονται με τα έργα και τα γεγονότα. Τρίτον, αρχή της ησυχία είναι το να αποκρούει κανείς τους κτύπους των δαιμόνων, διότι του ταράζουν το βυθό της καρδιάς. Και τέλος της είναι το να μην φοβάται τους θορύβους, αλλά να αναισθητεί απέναντί τους. Τέταρτον, εξερχόμενος από το κελί του ησυχαστής, λόγω κάποιας ανάγκης, είναι σαν να μην εξέρχεται παρουσιάζεται δε ήπιος, πραγματικός οίκος της αγάπης, δυσκίνητος προς την ομιλία και ακίνητος ως προς το πάθος του θυμού. Το αντίθετο από αυτό είναι φανερό. Ο τρόπος δηλαδή της εξόδου ενός, ο οποίος εξέρχεται χωρίς να υπάρχει λόγος. Πέμπτον, η συχαστής είναι αυτός που αγωνίζεται να περιορίσει το ασώματο μέσα σε σωματικό οίκο. Πράγμα παραδοξότατο. Έκτον, παρακολουθεί προσεκτικά τον ποντικό η θηρεύτριά του, η γάτα δηλαδή. Ομοίως κάποιο νοητό ποντίκι παρακολουθεί η σκέψη του ησυχαστή. Η περιφρονήσεις αυτό το παράδειγμα, αν το περιφρονήσεις, σημαίνει ότι δεν γεύτηκες ακόμη την ησυχία. Εύδομον. Δεν είναι το ίδιο πράγμα μοναχός που ασκείται κατά μόνας και μοναχός που ασκείται μαζί με έναν άλλο μοναχό. Διότι ο μοναχός που ασκείται κατά μόνας έχει ανάγκη από πολύ νύψη και αρέμβαστο νου. Νου δηλαδή δίχως να ρεμβάζει εξαιτία των πολλών πειρασμών και των πονηρών πνευμάτων. Το προ, τον προηγούμενο, εκείνον που δεν είναι μόνος του, πολλές φορές τον βοήθησε ο άλλος, ο συνασκητής του, ενώ το δεύτερο, στο δεύτερο χρειάστηκε να σταλεί άγγελος για να του συμπαρασταθεί. Όγδον. Οι νοερές δυνάμεις συλλειτουργούν και ζουν μαζί με τον ησυχαστή που ασκεί την ησυχία της ψυχής. Για το αντίθετο όμως προτιμώ να σιωπήσω ένα ο βυθός των δογμάτων είναι βαθύς και ο νους του ησυχαστού πηδά και βυθίζεται σε αυτά όχι χωρίς κίνδυνο. Είναι επικίνδυνο να κολυμπάει κανείς με τα ρούχα του ομοίως το να εγγίζεις τη θεολογία ενώ έχεις πάθει. Δέκατον. Κελί του συγχαστού σημαίνει περιορισμός του σώματος και κρύπτει μέσα του το κελί αυτό τον οίκο της θεία Γνώσεως. Ενδέκατο. Όποιος νοσεί ψυχικά από κάποιο πάθος και επιχειρεί τη ζωή της ησυχία, μοιάζει με αυτόν που πήδηξε στο πέλαγος από το πλοίο και κρατώντας ένα σανίδι, νομίζω ότι θα φτάσει χωρίς κίνδυνο στην ξηρά. Δωδέκατο. Σε όσους μάχονται προς το πύλινο σώμα τους, η ησυχία αποβαίνει ωφέλιμη στον κατάλληλο καιρό, αν βεβαίως έχουν πνευματικό οδηγό. Διότι για να ασκεί κανείς μόνος του την ησυχία χρειάζεται να έχει αγγελική δύναμη και ικανότητα. Εγώ βέβαια μιλάω για τους πραγματικούς ησυχαστές και κατά το σώμα και κατά την ψυχή. Δέκατον τρίτον Ο ησυχαστής που βαρέθηκε τη ζωή του αρχίζει να ψεύδεται και με πλάγιους λόγους παρακινεί τους ανθρώπους να τον αποτρέψουν από την ησυχία. Εγκαταλείποντας το κελί του, κατηγορεί τους δαίμονες, ξεχνώντας ότι έγινε ο ίδιος δαίμονας του εαυτού του. Δέκατον τέταρτον Είδα συχαστές οι οποίοι τη φλογερή τους επιθυμία προς το Θεό την ικανοποίησαν αχόρταγα μέσω της ησυχίας και από το πυρ έκαναν να προκύψει πυρ και από τον έρωτα έρωτας και από τον πόθο πόθος. Λόγος 27. Πέρι ησυχίας. Αγίου Ιωάννου συναίτου ή της Κλίμακος. Στίχος 15. Ο ησυχαστής είναι επίγειος τύπος αγγέλου, που με το χαρτί του πόθου του και τα γράμματα του ζήλου του, σαν σε έγραφο από ελευθέρωσε την προσευχή του από κάθε ραθυμία και οκνηρία. 16. Ησυχαστής είναι εκείνος που ευβόησε δυνατά και καθαρά. Έτοιμη η καρδία μου, ο Θεός. Ψαλμός Ροζίτα 2 Ησυχαστής είναι εκείνο που είπε «Εγώ καθεύδω, δηλαδή κοιμάμαι και η καρδιά μου αγρυπνεί. ασμα Άσμα Ε2 Δέκατον έβδομον Να κλείνει τη θύρα του κελιού σου για να μην εξέρχεται το σώμα σου την θύρα της γλώσσης σου για να μην εξέρχονται λόγια και την εσωτερική πύλη της ψυχής σου για να μην εισέρχονται τα πονηρά πνεύματα. 18. Η γαλήνη της θάλασσας και ο μεσηβρινός ήλιος δοκίμασαν την υπομονή του ναυτικού και η έλλειψη των αναγκαίων έδειξε την καρτερία του ησυχαστού. Ο ένας, ο ναυτικός, από τη στεναχώρια του ρίχνεται και κολυμπά στα νερά. Και ο άλλος, ο ησυχαστή, από την ακιδεία του βγαίνει και συμφύρεται με τα πλήθη για να εξοικονομήσει τα αναγκαία. Δέκατον Να μην φοβάσαι τα παιχνίδια που κάνουν οι δαίμονες με τους διαφόρους τους κτύπους, διότι το πένθος δεν γνωρίζει τη δηλία και δεν πτωείται. Οικοστόν. Εκείνων των οποίων ο νους έμαθε αληθινά να προσεύχεται, ομιλούν στον Κύριο ενώπιοι ενωπίο, όπως αυτοί που ομιλούν ιδιαιτέρως στο αυτή του βασιλέως. Εκείνοι που προσεύχονται με το στόμα, μοιάζουν με αυτούς που γονατίζουν και παρακαλούν τον βασιλέα μπρο σε όλη τη σύγκλιτο. Και όσοι ζουν στον κόσμο, όταν προσεύχονται, είναι σαν να εικαιτεύουν τον βασιλέα μέσα από τους όλου του όχλου. Εάν έμαθες επιστημονικά την τέχνη της προσευχής, δεν θα αυτό που λέω. 21. Καθισμένος σε μια ψηλή σκοπιά παρατήρη τον εαυτό σου, εάν βέβαια και έχεις την απαραίτητη γνώση και τότε θα δεις πώς και πότε και από πού και πόσοι και ποιοι κλέφτες έρχονται να κλέψουν στα φύλλα. Όταν αποκάμει ο σκοπός με αυτή την έρευνα, ας σηκωθεί να προσευχηθεί και πάλι αφού καθίσει, ας συνεχίσει με αποφασιστικότητα την προηγούμενη εργασία του. 22. Ήθελε κάποιος που τα δοκίμασε να ομιλήσει περί αυτών αναλυτικά και με ακρίβεια, αλλά φοβήθηκε μήπως και στους εργαζομένους αυτά φέρει απροθυμία και στους επιθυμούντες αυτά δημιουργήσει φόβο με το χτύπο των λόγων του. Όποιος εξηγεί τα της ησυχίας αναλυτικά και επιστημονικά, εξήγηρε εναντίον του τους δαίμονας, διότι κανείς άλλος δεν μπορεί να ξεσκεπάσει, όπως αυτός, τις αθλιότητες των δαιμόνων. 23. Όποιος έφτασε στην τέλεια ησυχία, εγνώρισε το βυθό των θείων μυστηρίων. Δεν κατέβηκε όμως αυτόν, παραφού προηγουμένως είδε και άκουσε την τεραχή των κυμάτων και των πονηρών πνευμάτων. Ίσως δε και βράχηκε από αυτά. Το επικυρώνει αυτό ο Μέγας Απόστολος Παύλος, ο οποίος αν δεν αρπαζόταν ω αν σε είχε ησυχία στον Παράδεισο, δεν θα μπορούσε να ακούσει τα άρρητα γρήματα. Β. Κορινθίους Ι.Β. 4. 24. Το αυτή της ησυχία θα ακούσει από το Θεό εξαίσια πράγματα. Γι' αυτό η πάνσοφη αυτή έλεγε και στον Ιώβ «Πότερον ουδέξετε μου το ους εξαίσια παρά αυτού» Τέταρτο κεφάλαιο. 25. Ησυχαστής είναι εκείνος που χωρίς να τους μισεί, τους αποφεύγει όλους τόσο, όσο ένας αμελής μοναχός τρέχει κοντά τους με προθυμία. Και τούτο διότι δεν θέλει να διακοπεί η γεύση της γλυκύτητος του Θεού. 26. Πήγαινε και σκόρπισε γρήγορα τα υπάρχοντά σου, όχι πώλησε, διότι αυτό απαιτεί χρόνο. Και δώστε σε φτωχού μοναχού για να σε βοηθήσουμε την προσευχή του στην ησυχία. Και σήκωσε το σταυρό σου με την υπακοή και υπέμεινε, υπόμεινε γενναία το βάρος της εκοπής του θελήματός σου. Και εν συνεχεία έλα να με ακολουθήσεις για να συναντήσουμε την τρισμακάριστη ησυχία και να σε διδάξω φανερά την εργασία και την πολιτεία των αγγελικών δυνάμεων. Δεν θα χορτάσουν αυτές να δοξολογούν η αιώνα αιώνων το Δημιουργό. Ομοίως και αυτός που ανέβηκε στον ουρανό της ησυχία να υμνεί τον κτίστη. Δεν φροντίζουν για τα υλικά οι άηλοι, ομοίως για την τροφή οι υλικοί άειλοι δεν θα γευτούν οι πρώτοι φαγητά. Ομοίω και οι δεύτεροι δεν θα στηριχτούν σε υποσχέσεις ανθρώπων για τη συντηρησή τους. Δεν θα φροντίσουν εκείνοι για χρήματα και κτήματα. Ομοίω και αυτοί για τις ταλαιπωρίες και τις κακοπάθειες που τους προκαλούν τα πονηρά πνεύματα. Δεν επιθυμούν οι ουράνιοι άγγελοι κάποιο ορατό κτίσμα Ομοίως και οι επίγειοι άγγελοι τη θέα κάποιου προσώπου. Δεν θα παύσουν ποτέ εκείνοι που προοδεύουν στην αγάπη. Ομοίως και αυτοί να του συναγωνίζονται κάθε μέρα. Δεν είναι άγνωστος εκείνους ο πλούτος της προκοπής τους. Ομοίως και σε αυτούς ο έρωτας της πνευματικής τους αναβάσεως. Και δεν θα σταματήσουν μέχρις ότι φτάσουν τα Σεραφείμ. Ούτε θα υπολογίσουν κόπους μέχρι ότου γίνουν άγγελοι. Μακάριος όποιος ελπίζει να φτάσει σε αυτό το ύψος. Τρεις μακάριος όποιος πλησιάζει. Άγγελος όποιος έφτασε. Μέρος δεύτερον περί διαφοράς και διακρίσεως ησυχιών. Σε κάθε επιστήμη και τέχνη, όπως το γνωρίζουν όλοι, παρατηρούνται διαφορές στις απόψεις και τις θελήσεις. Διότι δεν μπορούν όλοι να κατακτήσουν το τέλειο. Είτε διότι ιστερούν στο ζήλο, είτε διότι στερούνται δυνάμεως. Υπάρχουν λοιπόν άνθρωποι που εισέρχονται σε αυτό το λιμένα ή καλύτερα το πέλαγος ή ίσως το βυθό επειδή δεν μπορούν να κυβερνήσουν το στόμα τους και επειδή συνήθισαν στη σωματική αργία και άλλοι διότι είναι ασυγκράτητοι στο θυμό και δεν μπορούν οι ταλέμποροι να τον συγκρατήσουν όταν ζουν μαζί με πλήθος ανθρώπων. Άλλοι από ιδιορυθμία μάλλον παρά από καθοδήγηση άλλου, νομίζοντα υπερήφανα ότι θα κατορθώσουν να το διαπλέψουν αυτό το πέλαγο. Άλλοι επειδή δεν μπορούν να εγκρατεύονται, ζώντα μέσα σε άφθονα υλικά αγαθά. Άλλοι για να προοδεύουν περισσότερο με την απομονωμένη αυτή ζωή. Άλλοι για να τιμωρήσουν αφανώς τον εαυτό τους για τις αμαρτίες τους. Και άλλοι για να αποκτήσουν δόξα. Όμως υπάρχουν και μερικοί άλλοι, η άρα και ελθόν ο γιος του ανθρώπου ευρύσει του επί της γης, οι οποίοι συνεζεύχθηκαν την οσία αυτή, δηλαδή την ησυχία, από τρυφή και από δίψα της και της γλυκύτητος του Θεού και δεν το έκαναν αυτό παρά αφού προηγουμένως κάθε είδους ακιδία πνευματική τεμπελιά. Διότι οι σχέσεις με την ακιδία στην ησυχαστική ζωή υπολογίζονται ως πορνεία. Δεύτερον, σύμφωνα με τη μικρή γνώση που μου δόθηκε, σαν άσοφος αρχιτέκτον, ελάξευσα κλίμακα αναβάσεως. Και καθένας εσύ α ας βλέπεις σε ποια βαθμίδα ευρίσκεται. Ξεκίνησα από ιδιορυθμία, ή για τη δόξα των ανθρώπων, ή για την πολιολογία του, ή για τον ασυγκράτητο θυμό του, ή για την πολύτου προσπάθεια, ή για να ξοφλήσει τις αμαρτίες του, ή για να προοδεύσει περισσότερο ή να αυξήσει το πυρ του θείου έρωτος. Αυτούς τους ανέφερα τελευταίους και θα είναι στις πρώτες βαθμίδες αυτούς που ανέφερα τελευταίους και αυτούς που ανέφερα πρώτους στις τελευταίες. Και οι 7 πρώτες βαθμίδες είναι εργασίε του παρόντος αιώνος, ο οποίος διακρίνεται για τις 7 ημέρες της εβδομάδος, Άλλες εργασίες από αυτές είναι δεκτές από το Θεό και άλλες απαράδεκτες. Ενώ η ουδόη βαθμίδα είναι φανερό ότι υποδηλώνει το μέλλοντα αιώνα. Να παρατηρείς ο μοναχέ, ολομόναχε, τις ώρες που βγαίνουν τα θηρία, η δεμή δεν θα κατορθώσεις να στήνεις τις κατάλληλες παγίδες. εάν απομακρύνθηκε τελείως αυτή που πήρε το διαζύγιο, δηλαδή η ακυδία, είναι περιττή η εργασία. Αν όμως ξεπροβάλλει ακόμη με θράσος, τότε δεν γνωρίζω πώς θα ασκήσω την ησυχία. Γιατί άραγε, δεν αναδείχθηκαν σωτήρες ανάμεσα στους σωσίους τα Βενισιώτες και όσοι στους κοιτιώτες ο διότι εγώ δεν μπορώ ή μάλλον δεν θέλω να μιλήσω. Άλλοι ζουν στο βυθό της ησυχία, ολιγοστεύοντας τα πάθη, άλλοι ψάλλοντας και τον περισσότερο καιρό τη προσευχή προς καρτερούντες και άλλοι αφοσιωμένοι στη θεωρία, όραση Θεού θεωρία. Ποιοι είναι αυτοί. Ποιοι είναι αυτοί. Ας δοθεί απάντηση αφού ληφθεί υπόψη η διάταξη της προηγουμένης κλίμακος. Όποιος μπορεί να το δεχτεί και να το κατανοήσει, ας το κατανοήσει με τη βοήθεια του Κυρίου. Τέταρτον. Υπάρχουν ράθυμες ψυχές που ζουν σε κοινόβια, και βρήκαν εκεί πολλές αιτίε για τη λαθιμία τους και επειδή τις βρήκαν κατήντησαν σε τέλεια απώλεια. Κάθος επίσης και άλλες που με τη συμβίωση με τους υπολείπους αδερφούς επέβαλαν τη λαθιμία τους. Και αυτό δεν συνέβη μόνο στους πολύ αμελείς αλλά πολλές φορές και στους επιμελείς, οι οποίοι έγιναν πιο επιμελείς. Τον ίδιο κανόνα μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και στην ησυχαστική ζωή. Εδέχτηκε πολλούς εκλεκτούς, αλλά τους αποδοκίμασε εξαιτία τη οριορυθμίας τους και τους απέδειξε εφηλιδόνους. Δέχτηκε και άλλους τους οποίους με το φόβο και την αγωνία για τα κρίματά τους τους ανέδειξε αγωνιστικούς και φλογερούς. Πέμπτον Ας μην τολμήσει κανείς να γευθεί και ίχνος ακόμη της ησυχία εάν ενοχλείται από το θυμό, την ήηση και την υπερηφάνεια, την υποκρισία και την μνησικακία. Μήπως το μόνο που θα κερδίσει από αυτήν, την ησυχία δηλαδή, είναι η παραφροσύνη. Όποιος είναι καθαρός από αυτά, αυτός θα καταλάβει το συμφέρον του, αν και νομίζω ότι ούτε αυτός θα το καταλάβει. Έκτον, τα σημάδια και τα στάδια και αποδείξεις αυτών που ασκούν με φρόνηση και με σύστημα την ησυχία είναι τα εξής. Νους ακίμαντος, εξαγνισμένη σκέψη, αρπαγή προς Κύριον. Αναπαράσταση των τιμωριών της κολάσεως Επιθυμία σύντομου θανάτου Προσευχή ακόρεστος Καρδία που δεν κλέπτεται από τους δαίμονες Αφανισμός της πορνείας Άγνοια της προσπαθίας Θάνατος του κόσμου ανορεξία της γαστριμαργίας, αιτία και αφορμή της θεολογίας, πηγή της διακρίσεως, δάκρυα καταβούληση, απώλεια της πολυλογίας και απόκτησης ουδήποτε άλλου πράγματος, στο οποίο συνήθως εναντιώνονται τα πλήθη των ανθρώπων. Εκείνων όμως που ασκούν την ησυχία χωρίς φρόνηση και σύστημα, να πια είναι η φτωχία η πτωχία του πλούτου αύξηση της οργής, αποθήκευση της μυσικακίας, μείωση της αγάπης, απόκτηση της περιφανίας και κάτι ακόμα που το αποσιωπώ. Εύδομον. Επειδή τώρα φτάσαμε στο σημείο αυτό του λόγου, είναι ανάγκη να μιλήσουμε τώρα και για αυτούς που ζουν ως υποτακτικοί. Άλλωστε, ο λόγος μας απευθύνεται κυρίως προς αυτούς. Εκείνων λοιπόν που έχουν συζευχθεί μονίμως και αμοιχεύτος και αμολύντος, τι σεμνή και ευπρεπή υποταγή, σημάδια, σύμφωνα με τους Θεοφόρους Πατέρες, είναι τα επόμενα τα οποία βεβαίως τελειοποιούνται στον καιρό τους. Πλην όμως καθημερινώς παρουσιάζουν συνεχή αύξηση και πρόοδο. Αύξηση της πρώτης ταπεινόσεως που έδειχναν ως αρχάρι, Μείωσης του θυμού. Πώς να μην μειωθεί εφόσον αδειάζει η ψυχή από τη χολή και την πικρία του κακού. Έλλειψης του πνευματικού σκοτισμού πρόοδος στην αγάπη, απαλλαγή από τα πάθη, λύτρωση από το μίσος, μείωση της λαγνίας, προερχόμενη από τον αυστηρό έλεγχο, άγνοια της ακηδίας, αύξηση του ζήλου, αγάπη προς την ασπλαχνία και τέλος αποξένωσης από την υπερηφάνεια. Κατόρθωμα που όλοι εύχονται να το αποκτήσουν, ολίγοι όμως το αποκτούν. Όταν μια πηγή στερείται ύδατος, δεν αρμόζει να ονομάζεται πηγή. Και αυτό που θέλω να πω εν συνεχεία, το καταλαβαίνουν όσοι διαθέτουν νου. Αγίου Ιωάννου της Κλίμακος, λόγος Καπαζήτα, Κοστός 7ο Συνέχεια. Όποιος δεν έχει αυτά, Ματέος ονομάζεται υποτακτικός. Όγδον. Η ύπανδρος κόρη που δεν έφυλαξε καθαρή την κήτη του ανδρός της, εμόλυνε το σώμα της ενώ η ψυχή που δεν ετήρησε τις υποσχέσεις της εμόλυνε το πνεύμα της. Και στην πρώτη έρχονται σαν συνέπειε η κατηγορία, το μίσος, τα κτυπήματα και το χειρότερο απ' όλα ο χωρισμός από τον άνδρα της. Ενώ στη δευτέρα περίπτωση μολυσμή, λύθη θανάτου, απληστία της κοιλίας, Ακράτεια των αφθαλμών, πρόοδο στην καινοδοξία, αχόρταγο ύπνο, σκληροκαρδία, αναισθησία, συσσόρευση πονηρών λογισμών, αύξηση των συγκενταθέσεων προ αυτού, εχμαλωσία τη καρδιά, δημιουργία ταραχών, ανυπακοή και αντιλογία, απιστία, απληροφόρητο καρδία, πολυλογία, προσπάθεια και το χειρότερο απ' όλα η παρησία και το ακόμα χειρότερο, το πιο αξιολύπητο, η ακατάνικτος καρδία, την οποία αν δεν προσέξει κανείς διαδέχεται η αναλυγισία που είναι μητέρα των δαιμόνων και των πτώσεων. Ένατον, στους ησυχαστέ που πολεμούν. Τους ησυχαστέ τους πολεμούν οι πέντε, ενώ τους υποτακτικούς οι τρεις μόνο από τους οκτώ. Και είπαμε, ακιδία και υπερηφάνεια, λύπη, φιλαργυρία, γαστρεμαργία, πορνεία και οργή, είναι αυτά τα οκτώ που πολεμούν. Και εξηγεί διότι το χρόνο της προσευχής και της θεωρίας τον ξοδεύει στον αγώνα κατά των μεθοδιών και επιθέσεών της. Δέκατον. Κάποτε, ενώ με είχε κυριεύσει η ραθυμία και σχεδόν σκεπτόμουν να εγκαταλείψω το κελί μου, με επισκέφτηκαν μερικοί άνδρες και με μακάρισαν αρκετά ως ησυχαστή. Ο λογισμό τότε τη Ραθυμία ανεχώρησε παρευθύ διωγμένο από την κοινοδοξία. Και θαύμασα πω ο τρίβολο αυτό δαίμον αντιμάχεται όλα τα άλλα πονηρά πνεύματα. Ενδέκατον. Να παρατηρήσει κάθε ώρα του ραπισμού τη συζύγου σου, δηλαδή τη αρκό και του παραραπισμού. Πιθανόν είναι οι προκλήσεις και τις διαθέσεις και τις επιθυμίες και πώς και προς τα πού κλείνει Όποιος απέκτησε με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος Γαλήνη, εκείνος δεν αγνοεί το ζήτημα. Δωδέκατον Το αρχικό και πρώτο της ησυχαστικής ζωής είναι η αμεριμνησία για όλα τα πράγματα και τα σημαντικά και τα ασήμαντα. Διότι όποιος ανοίξει θύρα στα πρώτα, θα αρχίσει οπωσδήποτε να ασχολείται και με τα δεύτερα. Δεύτερο έργο της ησυχαστικής ζωής είναι η ακούραστη προσευχή. Και τρίτο, η άσυλος εργασία της καρδιάς. Το να μην βλάπτεται δηλαδή, από τους περισπασμούς ή τους δαίμονες. Είναι φύση αδύνατο σε αυτά και σε αυτόν είναι φύση αδύνατο που δεν έμαθε γράμματα να διαβάζει τα βιβλία. Περισσότερο όμως αδύνατο είναι σε όσους οι συχαστές δεν απέκτησαν το πρώτο να ασκήσουν ορθά τα δύο άλλα. Δέκατον τρίτον. Ενώ κάποτε ασκούσα τη μεσαία εργασία, δηλαδή την προσευχή, τη συνεχή προσευχή, ευρέθηκα ανάμεσα στους μεσαίους, δηλαδή στους αγγέλους, οι οποίοι βρίσκονται μεταξύ Θεού και ανθρώπων. Κι ένας άγγελος με διεφώτιζε σε ό,τι διψούσα να μάθω, αλλά πάλι είχα τις ίδιες απορίες. Ζητούσα να μάθω πώς ήταν ο άρχον, ο Χριστός δηλαδή, πρώτης ενανθρωπίσεώς του, αλλά δεν μπορούσε να μου το διδάξει, διότι ούτε του επιτρεπόταν. Τον παρακαλούσα πάλι να μου πει πώς και σε ποια μορφή βρίσκεται τώρα και μου απουντούσε με την ίδια μορφή την θεανθρωπίνη αλλά όχι με την ίδια φθαρτή ανθρώπινη σάρκα. Εγώ πάλι ρώτησα τον άγγελο τι σημαίνει η δεξιά του αιτίου, του πατρός δηλαδή, στάσεις και καθέδρα του Χριστού. Είναι αδύνατον, μου απαντούσε, να διδαχθεί ακοή ανθρώπου αυτά τα μυστήρια. και εγώ την ώρα αυτή του είπα να με οδηγήσει εκεί όπου με ήλκυε ο πόθος μου. Δεν έφτασε ακόμη η ώρα, μου είπε, διότι στερήσε το πύρ της αυθαρσίας, το οποίο νοείται θα αποκτήσεις στην άλλη ζωή. Όλα αυτά που ανέφερα, αν τα έζησα μαζί με το χώμα, το σώμα δηλαδή, δεν γνωρίζω. Αν πάλι χωρίς το χώμα, δεν μπορώ να πω τίποτε. Δέκατον τέταρτον. Είναι πολύ δύσκολο να αποτινάξει κανεί το μεσηβρινό ύπνο και μάλιστα στη θερινή περίοδο. Τότε ίσως μόνο ας μην αφήσει ο ησυχαστή το εργόχειρο. Δέκατον πέμπτον Αντελήφθηκα τον δαίμονα της ακιδίας να προπαρασκευάζει και να προετοιμάζει το δρόμο στο δαίμονα της πορνείας. Αφού δηλαδή δημιουργήσει χάβνωση στο σώμα και το βυθίσει στον ύπνο, έρχεται ο δαίμονας της πορνείας και μολύνει τόσο έντονα τον ησυχαστή, με τόσο ζωντανές φαντασίες, σαν να ήταν ξυπνημένο. Εάν αντισταθείς γενναία στους δαίμονες αυτούς, οπωσδήποτε θα σε πολεμήσουν σκληρά. Και τούτο, για να σε πείσουν ότι δεν κερδίζεις τίποτε, και έτσι να πάψεις να αγωνίζεσαι. Τίποτε άλλο όμως δεν φανερώνει την ήττα των δαιμόνων όσο ο σκληρός πόλεμος που κάνουν εναντίον μας. Δέκατον έκτον Όταν εξέρχεσαι από το κελί σου, φύλαγε καλά όσα έχεις συναθρήσει, διότι όταν ανοίγει η πόρτα, τα κλεισμένα πτηνά πετούν, οπότε δεν θα προέλθει κανένα όφελος από την ησυχία. Δέκα των Μία μικρή τρίχα αναστατώνει τον οφθαλμό και μια μικρή φροντίδα εξαφανίζει την ησυχία. Διότι η ησυχία σημαίνει απόθεση σκέψεων και απάρνηση σπουδαίων και αναγκαίων φροντίδων. 18. Όποιο κατέκτησε αληθινά την ησυχία, δεν θα φροντίσει πλέον για τι ηλικέ του ανάγκε, διότι πιστεύει ότι ο Θεό είναι αψευδή στι υποσχέσει του. 19. Όποιο επιθυμεί να παρουσιάζει καθαρό το νου του ενώπιον του Θεού και συγχρόνω ταράζεται από διάφορε φροντίδε, Μοιάζει με εκείνον που έχει σφιχτά δεμένα τα πόδια του και προσπαθεί να βαδίζει γοργά. 20. Είναι σπάνιοι εκείνοι που εσπούδασαν και γνώρισαν πλήρως την κατακόσμο σοφία. Εγώ νομίζω ότι είναι σπανιότεροι εκείνοι που κατέχουν την καταθεόν ησυχαστική φιλοσοφία. Εκείνος που δεν γνώρισε ακόμη τον Θεό είναι ακατάλληλος για την ησυχία και εκτεθειμένος σε πολλούς κινδύνους. Αυτός που είναι άπειροι τους αποπνίγει η ησυχία διότι εφόσον δεν έχουν γευθεί τον Θεό ξοδεύουν το χρόνο τους σε εχμαλωσίες, σε κλοπές από τον διάβολο, σε ακιδίες και ρεμβασμούς. 21. Όποιος εγεύτηκε ο το κάλο της προσευχής, θα φύγει μακριά από τα πλήθη των ανθρώπων, όπως ο άγριος όνος. Διότι ποιος άλλος εκτός από αυτήν απείλαξε τον άγριο όνο από κάθε ανθρώπινη συναναστροφή, Ιώβ Λάμδα 5. 5. Όποιος περιφέρει επάνω του τα πάθη και ζει στην έρημο, με αυτά ασχολείται και αυτά προσέχει. Όπως μου είπε και το δίδαξε κάποιος Άγιος Γέροντας, ενώ τον Γεώργιο, τον Αρσιλαίτη, που και η τιμιότη σου δεν αγνοεί. Αυτός λοιπόν κάποτε δίδασκε και αποδηγετούσε μία απρόκοφτη ψυχή στην ησυχασική ζωή. Παρετήρησα, μου λέει, ότι το πρωί την επισκεπτόταν κυρίως οι δαίμονες της κενοδοξίας και της αισχράς επιθυμίας. Το μεσημέρι οι της ακιδίας της λύπης και της οργής. Και το βράδυ οι φιλόκοπροι και τυρανικοί δαίμονες της αθλίας κοιλίας. 23. Ένας υποτακτικός που είναι πθοχός και ακτήμων είναι ανώτερος από έναν ησυχαστή που περισπάται σε ηλικέ μέρημνες. 24. Εκείνος που ασχεί την ησυχία με επίγνωση και δεν βλέπει το καθημερινό της κέρδος ή δεν έγινε πραγματικός ησυχαστής ή κλέπτεται από την ίαση. 25. Ησυχία σημαίνει ακατάπαυση τη λατρεία του Θεού και παράσταση ενώπιον του. 26. Α ενωθεί η μνήμη του Ιησού με την αναπνοή σου και τότε θα γνωρίσει την ωφέλεια τη ησυχία. 27 για τον υποτακτικό είναι η επιτέλεση του ιδίου θελήματος ενώ για τον ησυχαστή η απομάκρυνση από την προσευχή. 28. Εάν χαίρεσαι για τις επισκέψεις που έχει στο κελί σου γνώριζε τότε ότι έχεις αφιερωμένο τον καιρό σου στην αγκηδία μόνο και όχι στο Θεό. 29. Υπόδειγμα τη προσευχή, ασου είναι εκείνη η χείρα που την ο αντίδικό τη, Λουκά Ιωταήτα 3. και πρότυπο τη ησυχία, ο Μέγα και Ισάγγελο Ησυχαστή Αρσένιος. Σύ που βρίσκεσαι στη μοναξιά, να ενθυμίσει τη ζωή και του τρόπους του μεγάλου του, του ησυχαστού, και πρόσεξε ότι πολλέ έδιωξε μερικούς επισκέπτες για να μην χάσει το μεγαλύτερο. Τριακοστόν. Αντελήφθηκα ότι οι δαίμονες πείθουν αυτούς που περιοδεύουν άσκοπα να επισκέπτονται συχνότερα τους πραγματικούς εισηγαστές για να κατορθώσουν να τους εμποδίσουν έστω και λίγο από το έργο τους. Αυτούς να τους επισημένεις αγαπητέ μου και να μην διστάσεις χάριν της ευσεβείας να λυπείς τους ραθήμους. Ίσως από τη λύπη αυτή να σταματήσουν τις άσκοπες περιοδίες. Πρόσεξε όμως καλά μήπως, χάριν του σκοπού που αναφέραμε, λυπήσεις άδικα καμιά ψυχή που διψά και έρχεται κοντά σου να αντλήσει νερό. Σε κάθε πράγμα σου χρειάζεται ο λίχνος ο της διακρίσεως. Τριακοστών πρώτων Οι ησυχαστέ ή μάλλον όλοι οι μοναχοί πρέπει να ζουν με συνείδηση και εσωτερική συνέστηση. Εκείνος που τρέχει στον πνευματικό δρόμο με πραγματική επίγνωση προσπαθεί να συμμορφώνεται να συμμορφώνονται σε όλα με τις ενέργειες και τα λόγια και τις σκέψεις και τα διαβήματα και οι κινήσεις να είναι σύμφωνες με το θέλημα του Κυρίου. Αυτός αγωνίζεται με πραγματική συνέστηση και ενώπιον του Κυρίου. Εάν όμως κλέπτεται σε αυτά τα σημεία, τότε δεν άρχισε ακόμη να ζει ενάρετα. 32 δεύτερον. Θα γνωρίσω, λέει κάποιο, με τον ήχο του ψαλτηρίου το πρόβλημά μου και το θέλημά μου. Ψαλμός μη πέντε. Διότι ήταν ακόμη ελλειπής η διάκριση. Εγώ όμω λέγω ότι θα αναφέρω στο Θεό με την προσευχή το θέλημά μου, λέγει ο Άγιος Πατήρ Ιωάννης. Και από εκεί, από το Θεό, θα περιμένω την πληροφορία. τριακοστών τρίτων. Η πίστη είναι το φτερό της προσευχής. Εάν δεν το έχει, πάλιν η σκόλπο μου αποστραφίσεται, λάμδα δέλτα 13. Η πίστη είναι η αδίστακτη στάση της ψυχής, που δεν κλονίζεται από καμιά εναντιότητα. Πιστός είναι όχι εκείνος που έχει τη γνώμη ότι όλα είναι δυνατά στο Θεό, αλλά εκείνος που πιστεύει ότι θα τα πετύχει όλα όσα ζητάει από το Θεό. 34. Η πίστης είναι αυτή που μας προξενεί τα ανέλπιστα και τούτο μας το απέδειξε ο ληστής. Μητέρα της πίστεως είναι ο μόχθος και ευθεία καρδιά. Η μία την κάνει αδίστακτη και ο άλλος, ο μόχθος, τη δημιουργεί. Πίστης είναι η μητέρα των ησυχαστών, διότι αν δεν πιστεύει κανείς προηγουμένως, δεν θα αρχίσει την ησυχαστική ζωή. Πώς θα αρχίσει δηλαδή κάποιος ησυχαστική ζωή όταν δεν πιστεύει. 35. Εκείνος που εδέθηκε και κλείστηκε στο δεσμοτήριο φοβάται ότι θα δικαστεί και θα τιμωρηθεί και αυτός που ησυχάζει στο κελί του δημιουργεί μέσα του το φόβο του κυρίου. Δεν φοβάται το δικαστήριο ο πρώτος τόσο όσο ο δεύτερος το βήμα του κριτού ο θαυμάσιε, στην ησυχία σου πρέπει να έχεις πολύ φόβο, διότι τίποτε δεν κατορθώνει να εκδιώκει τόσο πολύ την ακιδεία. Τριακοστόν Ο ένοχος κοιτάζει συνεχώς πότε θα έλθει στη φυλακή ο κριτής και ο πραγματικός εργάτης της ησυχία κοιτάζει πότε θα έλθει ο άγγελος που θα τον αναγκάσει να εξέλθει από το δεσμοτήριο του σώματος. Ο πρώτος φέρνει ως δεσμά το φορτίο της λύπης, ο δε δεύτερος την πηγή των δακρύων. Τριακοστών έβδομων Εάν αποκτήσεις τη ράβδο της υπομονής, θα σταματήσουν γρήγορα οι κίνες, οι σκύλοι, τα ανεδίγα γαυγίσματά τους. Υπομονή σημαίνει κόπος και αγώνας της ψυχής που δεν θράβεται και δεν σαλεύεται διόλου από εύλογα ή άλογα χτυπήματα και πλήγματα. Υπομονή σημαίνει αποφασιστική αναμονή καθημερινών θλίψεων. Υπομονητικός σημαίνει αγωνιστής που δεν πέφτει και που με τις πτώσεις το ακόμα που υπέστη δημιουργεί την νίκη. υπομονή σημαίνει ο κοπή των αμαρτωλών προφάσεων και προσοχή επί του εαυτού σου. 38. Ο εργάτης της αρετής δεν έχει τόσο ανάγκη αποτροφή όσο από υπομονή διότι αν του λείψει η πρώτη η τροφή θα λάβει στέφανο. Αν όμω του λείψει η δεύτερη, η υπομονή δηλαδή, τον περιμένει όλεθρος. 309. Ο υπομονετικός άνδρας απέθανε πριν τον θέσουν στο μνήμα διότι έκανε μνήμα το κελί του. Την υπομονή την γέννησε η ελπίδα, η ελπίδα και το πένθος, διότι όποιος στερείται αυτά τα δύο γίνεται δούλος της ακιδείας, δηλαδή της πνευματικής τεμπελιάς και παραλύσεως. κοστών. Πρέπει να γνωρίζει ο Παλαιστής του Χριστού ποιους εχθρούς θα τους καταδιώκει από μακριά, και ποιου θα αφήνει να παλεύουν μαζί του σώμα με σώμα. Πολλές φορές η πάλη προξένησε στέφανο και άλλες φορές η αποφυγή της έκανε τους παλεστές αδοκίμους. Αυτά όμως δεν είναι δυνατόν να διδαχτούν με λόγια, διότι δεν γινόμαστε όλοι όμοιοι στα ίδια ζητήματα και με τον ίδιο τρόπο. Τεσσαρακοστών πρώτων Πρόσεχε άγρυπνα ένα δαίμονα, διότι και αυτό σε πολεμία κατάπαυστα, και όταν στέκεσαι, και όταν μετακινήσε, και όταν κάθεσαι, και όταν κινείσαι, και όταν πέφτει στο κρεβάτι, και όταν προσεύχεσαι, και όταν κοιμάσαι. Τεσσερακοστών Μερικοί από αυτούς που ακολουθούν το δρόμο της ησυχία τους ασκητές, οι συχαστές, εννοεί εδώ ο Άγιος, ασχολούνται συνεχώς με την αφαρμογή του Λόγου, προόμιν των Κύριων ενώπιόν μου διαπαντός, ψαλμός ε8. Διότι δεν είναι ενός μόνον είδους όλη η άρτη της πνευματικής τροφής του ουρανίου σύτου. Άλλοι ασχολούνται με το εν τη υπομονή ημών κτίσαστε τας ψυχάς ημών, Λουκάς Α. Άλλοι με το γρηγορείτε και προσεύχεστε, Ματθέος Κα. Σ. 41. Άλλοι με το ετίμαζε εις την έξοδόν σου τα έργα σου, Κα. Δέλτα 27. Και άλλοι με το εταπεινώθην και έσωσέ με, Ρο Ι. Δέλτα 6, Ψαλμός. Μερικοί ασχολούνται με το «Ουκ άξια τα παθήματα του νυν καιρού προς την μέλουσαν δόξαν» του Παύλου, Ρωμαίος ή τα 18. Άλλοι ασκητές σκέπτονται συνεχώς το «Μη αρπάσει και ου μη οριόμενος» Ψαλμός, ρωθίτα 22. Όλοι βεβαίως τρέχουν ένας από αυτούς όμως παίρνει το βραβείο ακόπος. 403. Όποιος έχει προοδεύσει, όχι μόνο όταν είναι ξύπνιος, αλλά και όταν κοιμάται, εργάζεται. Έτσι μερικοί και στον ύπνο εξευτελίζουν τους δαίμονες που έρχονται να τους πειράξουν και τα ακόλαστα γίνεα που εμφανίζονται στα όνειρά τους τα συμβουλεύουν να σοφρονιστούν. Και σαρακοστών τέταρτον. Μην κάθεσαι και αναμένεις τους διαφόρους επισκέπτες και μην κάνεις καμιά προπαρασκευή, διότι όλη η κατάσταση της ησυχία είναι απλή και ελεύθερη από δεσμεύσεις. Τεσσαρακοστών πέμπτων Κανείς από εκείνους που θέλουν να οικοδομήσουν ένα πύργο ή ένα ησυχαστικό κελί, δεν αρχίζει το έργο του πριν καθίσει να υπολογίσει ή να ερευνήσει με την προσευχή, αν έχει τις προϋποθέσεις για την ολοκλήρωση του έργου. Και τούτο, μήπως μετά την κατάθεση του θεμελίου, γίνει περίγελος των εχθρών του και εμπόδιο στους άλλους εργάτες, εφόσον δεν θα αποτελειώσει το έργο του. Λουκάς ΔΕΛΤΑ 28. 40, έκτων Πρόσεξε καλά τη γλυκύτητα που έρχεται στην ψυχή σου Μήπως έχει δολίως παρασκευαστεί από πικρούς ή μάλλον επιβούλους ιατρούς. Τεσσερακοστών έβδομων τη νύχτα τον περισσότερο καιρό να τον αφιερώνει στην προσευχή και τον ολιγότερο στην ψαλμοδία. Την ημέρα, ανάλογα με τις δυνάμεις σου. Δεν είναι λίγος ο φωτισμός και η συγκέντρωση του νου που χαρίζει η ανάγνωση εφόσον πρόκειται για λόγια του Αγίου Πνεύματος, τα οποία οπωσδήποτε καθοδηγούν και διορθώνουν όσους τα μελετούν. Σαν εργάτης και αγωνιστής που είσαι, να προτιμάς αγαπητέ μου πρακτικά αναγνώσματα διότι η εφαρμογή αυτών καθιστά περιτές τις άλλες αναγνώσεις. 48. Συγγνώμη <συγνώμη> 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 Να επιζητείς να φωτίζεσαι πάνω στους λόγους της γραφής που είναι λόγοι πνευματικής υγείας και τους κόπους κυρίως παρά με τα βιβλία. Μη μελετάς βιβλία που περιέχουν ιδέες βαθύτερες και αλληγορικές πριν αποκτήσεις την απαραίτητη πνευματική δύναμη. Διότι πρόκειται για σκοτεινούς λόγους οι οποίοι σκοτίζουν τους αδύνατους. 41. Πολλές φορές ένα ποτήρι φανέρωσε την ποιότητα του ίνου. Ομοίως και ο λόγος του ησυχαστή, σε εκείνους που διαθέτουν αισθητήρια, φανέρωσε όλη την εσωτερική του εργασία και κατάσταση. Πεντηκοστόν, να έχεις πάντοτε τον αφθαλμό της ψυχής σου προσιλωμένο στην ίηση και να την επιτηρείς, διότι καμία κλοπή άλλη του πνευματικού πλούτου δεν είναι χειρότερη, από τη δική της κλοπή. Πεντηγοστών πρώτον, εξερχόμενος από το κελί σου, να κάνει οικονομία στη χρήση της γλώσσας, διότι αυτή γνωρίζει διασκορπίζει γρήγορα πολλούς καμάτους. Πεντηγοστών δεύτερον, να ζεις σε κατάσταση απεριεργίας, διότι είναι ικανή η περιέργεια να, να μολύνει την ησυχία, όσο τίποτε άλλο. Πεντηκοστών τρίτων Στους επισκέπτες να παραθέτεις μόνο ό,τι τους είναι αναγκαίο, είτε στο σώμα, είτε στην ψυχή. Αν τυχόν είναι σοφότερα από μας, ας δείξουμε τη σιωπή μας, τη σοφία μας. Αν όμως βρίσκονται στο ίδιο αδελφικό επίπεδο, τότε ας ανοίξουμε λίγο τη θύρα του λόγου. Καλύτερο όμως είναι να τους θεωρούμε όλους ανωτερούς μας. Πεντηκοστών τέταρτων Ήθελα να απαγορεύσω τελείως το εργόχυρο και την απασχόληση στις συνάξεις σε όσους βρίσκονται σε νηπιακή ακόμη πνευματική κατάσταση αλλά με συγκράτησε το παράδειγμα εκείνου που όλη τη νύχτα εβάσταζε άμμο στο ένδυμά του για να συνεχίσει και να συνηθίσει να αγρυπνεί. Πεντηκοστών πέμπτων Καθώς είναι αντίθετες οι διατυπώσεις του δόγματος της ενσάρκου οικονομίας του ενός με κεφαλαίο της Πανιμνή του Τριάδος, προς τις διατυπώσεις του δόγματος αυτής της Αγίας και ακτής του και προσκυνητής Τριάδος, όσα αναφέρονται στην Τριάδα σε πληθυντικό αριθμό στο Χριστό τίθενται σε ενικό και όσα αναφέρονται στην Τριάδα σε ενικό αριθμό στο Χριστό τίθενται σε πληθυντικό. Κατά παρόμοιο τρόπο άλλες είναι οι ασχολίες που αρμόζουν στη ζωή της ησυχία και άλλες στη ζωή της υπακοής. Πεντηκοστών έκτων Ο Θείος Απόστολος λέγει τι σε εγνωνούν Κυρίου, Ρωμαίους για το Α34. Και εγώ θα πω, ποιος γνώρισε τον νου ενός ανθρώπου ησυχαστού που ασκεί την ησυχία πραγματικά και με το σώμα και με το πνεύμα. Η ισχύ του βασιλέως είναι ο υλικός πλούτος και το πλήθος των υπηκόων. Η ισχύ του ησυχαστού είναι το πλήθος της προσευχής.